παραμύθια, γιατί έτυχε εντελώς τυχαία να βρεθώ σε κάποια αφήγηση παραμυθιών. Μαγεύτηκα από το πάθος της παραμυθιού που έλεγε τα παραμύθια και μου παρέσυρε και εμένα σε αυτόν τον υπέροχο δρόμο. Σιγά σιγά γνωρίζοντας το παραμύθι, κατάλαβα πόσο σημαντικό ήταν για τη ζωή των ανθρώπων. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό για τη ζωή μας σήμερα, γιατί το παραμύθι είναι σύντροφος, είναι βοηθός, είναι φίλος. Και γενικά στους δύσκολους καιρούς, πάντα στο παραμύθι μπορούμε να βρούμε ένα αποκούμπι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και έτσι και εγώ, επειδή μου αρέσει να μοιράζομαι, λέω παραμύθια. Κοίταξε, γενικά με τα παραμύθια αναπεριόδως έχουμε και άλλα αγαπημένα. Γιατί όταν βιώνουμε κάποιες καταστάσεις και ένα παραμύθι περιγράφει, δενόμαστε πολύ περισσότερο μαζί του. Αλλά υπάρχει ένα παραμύθι, ήταν από τα πρώτα που άκουσα, το οποίο είναι διαχρονικά αγαπημένο μου. Είναι στάση ζωής για μένα το συγκεκριμένο παραμύθι και είναι ο Πολυροβυθάς. Ένα παραμύθι που μιλάει για έναν άνθρωπο που βρήκε ένα ρεβίθι, πίστεψε σε αυτό και από αυτό το ρεβίθι κατάφερε να αποκτήσει πλούτη, γυναίκα, οικογένεια και μια καλή ζωή. Και επειδή έχουμε διάφορα ρεβίθια που συναντάμε καθημερινά, αν πιστέψουμε σε αυτά, θα έχουμε και εμείς αυτή την πορεία του ήρωα. Νομίζω ότι ο Πολυροβυθάς εξακολουθεί όσο καιρός και να περάσει να είναι τα αγαπημένα μου παραμύθια. Γενικά κάνω αφηγήσεις σε διάφορους χώρους, σχολεία, διάφορους κοινωνικούς χώρους, νοσοκομεία, μουσεία, αλλά σταθερά βρίσκομαι σε ένα χώρο που έχω μαζί με δύο φίλους κυκλοπαίχτες, είμαι συγκάτοικος τους, στα Σεπόλια, στη Χρεώτης 110, Πολυχώρος Αντάμα τον ονομάζουμε, το πολύ με δύο λάμνα και όμικρον γιώτα, για να είμαστε πολλοί και να ανταμώνουμε. Είναι ένας χώρος που γίνονται διάφορα εργαστήρια. Κάνω και εγώ κάποια εργαστήρια αφήγηση εκεί πέρα. Οπότε τουλάχιστον δύο Παρασκευές το μήνα μπορεί κάποιος να με βρει για να ακούσει παραμύθια. Άλλες πληροφορίες στο Facebook ή στο blog μας, Πολυχώρος Αντάμα. Η σχέση μου με τον λόγο ξεκίνησε μέσω από τη μετάφραση. Άρχισα να μεταφράζω βιβλία, να μεταφράζω δηλαδή από μια γλώσσα άλλη στην ελληνική το λόγο ενός ανθρώπου. Σιγά σιγά αυτό άρχισε να χάνει το ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον το δικό μου στράφηκε κυρίως στο παραμύθι, όπου πάλι με το λόγο είχα να κάνω. Το λόγο άλλων που τον έκανα δικό μου και τον μετέφερα στα αυτιά των ανθρώπων που ήθελα να τον ακούσουν. Κατάλαβα ότι πιο σημαντικό είναι να λες τα λόγια των πολλών και όχι τα λόγια του ενός. Έτσι, από τη μετάφραση έφτασα στην αφήγηση. Τα παραμύθια για τους μεγάλους είναι μια διαφυγή. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω και γι' αυτό λέω παραμύθια στους μεγάλους. Είναι ένας τρόπος για να ξεκουραστούν, ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουν φόβους και καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν μέσα στην καθημερινότητα. Κυρίως όμως είναι γιατί μέσα στο κύτταρό μας το παραμύθι υπάρχει και με τους ρυθμούς που ζούμε οι ενήλικοι το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε παραβλέψει. Νομίζω λοιπόν ότι το παραμύθι με κάποιο μαγικό τρόπο μας ενώνει πάλι με την ψυχή μας, με το προγονικό μας κύτταρο. Διαλέγω τα παραμύθια βάσει ενός προσωπικού ενδιαφέροντος. Είναι είτε παραμύθια που συναισθηματικά έχουν κάτι να μου πούν, είτε γιατί εκείνη την ώρα καλύπτουν μια ανάγκη μου, η οποία μπορεί να είναι και αισθητική, είτε γιατί περιέχουν μια μικρή έκπληξη, είτε λεκτική είτε στην εξέλιξη της ιστορίας, που δεν την περίμενα, που ξαφνιάζει πρώτα εμένα που ακούω, που συνομιλώ με το παραμύθι και περιμένω ότι αυτή την έκπληξη θα μπορέσω να τη μεταδώσω και στους ακροατές. Αγαπημένο μου παραμύθι από την παιδική μου ηλικία είναι η Τρισεύγενη. Μου την έλεγε η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή. Με την Τρισεύγενη νιώθω ότι έχουμε γίνει φίλες. Στην πορεία ανακάλυψα παραμύθια και μ' αρέσει να λέω παραμύθια και στα παιδιά, μα πιο πολύ μ' αρέσει να λέω στους μεγάλους, γιατί νομίζω εμείς θα έχουμε περισσότερο ανάγκη. Συγγραφέας είναι, 56 βιβλία έχω γράψει μέχρι στιγμής και περιμένω πάντα κι άλλα να γράψω. Περιμένω τις σειρές να ολοκληρωθούν. Εκδότης είμαι τον εαυτό μου και των φίλων μου. Είμαι 23 χρόνια εκδότης και επιμελητής εκδόσεων 45 χρόνια, μεταφραστής βιβλίων 45 χρόνια. Έχω βάλει τη ζωή μου στο βιβλίο. Όμως ξεκίνησα ως σκηνοθέτης. Τελείωσα σκηνοθέτης. Και τώρα και ζωγραφείο. Ζωγραφίζω γάτες γιατί τις λατρεύω. Γιατί οι γάτες είναι ανεξάρτητες, είναι περήφανες, είναι πανέμορφες, έχουν πολύ καλό χαρακτήρα και δεν κολλάνε στον άνθρωπο. Η γάτα βάζει τον άνθρωπο να την υπηρετεί, ενώ ο σκύλος πάντοτε υπηρετεί τον άνθρωπο. Προτιμώ λοιπόν τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της γάτας, ίσως γιατί μοιάζει στο δικό μου. Το βιβλίο ούτε χάλια πάει ούτε καλά. Το βιβλίο είναι η ενασχόληση 300.000 ανθρώπων στα 10 εκατομμύρια.
αυτοί ασχολούνται, αυτοί για να είναι πάλι αναγνώστες, αυτοί είναι με υπόθεση 300.000 ανθρώπων. Άλλος κανένας δεν ασχολείται με το βιβλίο στην Ελλάδα, ούτε πρέπει να ασχοληθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να συνεχίσουμε να βγάζουμε βιβλία για τους αναγνώστες. Όποιοι και είναι αυτοί, όσοι και είναι αυτοί. Ακόμα και για έναν αναγνώστη, αν φτιάξει βιβλίο, αξίζει τον κόπο. Το βιβλίο στο κάτω-κάτω είναι ένα μήνυμα που το βάζει σε ένα μπουκάλι και το πετά στη θάλασσα. Δεν ξέρει που θα πάει. Συνολικά έχω γράψει 6 παραμύθια και πάντοτε προσπάθησα να συνδυάσω το παραμύθι με οικολογικά μηνύματα. Για παράδειγμα, το πιο γνωστό μου παραμύθι είναι οι νεφοκαλικάτζαροι, όπου είναι κάτι καλικάτζαροι που βγαίνουν και διαμαρτύρονται για το χάλι που έχει η γη σήμερα. Και κάνουν ανάποδες ζημιές, δηλαδή πάνε και φτιάχνουν τη γη για να κάνουν τους ανθρώπους να σκάσουν από το κακό τους. Και δεν ξέρει, η τηλεόραση, τα περισσότερα κανάλια δηλαδή, τα ιδιωτικά, είναι σκουπιδοντενικέρες. Οπότε φταίμε εμείς που ανοίγουμε και τα βλέπουμε. Έτσι, από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Είναι μεγάλοι σκουπιδοντενικέρες που βρωμοκοπάνε σαν σκουπιδοντενικέρες. Οπότε μην έχουμε την ελπίδα ή την φιλοδοξία να δούμε τα σκουπιδοντενικέρες να παράγουν πολιτισμό. Σκουπιδοντενικέρες. Τα κρατικά κανάλια όποτε μπορούν κάνουν κάτι. Όποτε μπορούν να κάνουν κάτι. Δηλαδή, εντάξει, βλέπω πολύ ωραία ντοκιμαντέρ ή εκπομπές για τον πολιτισμό από την Ερδία, από την Ετρία. Βλέπω, ώρες βλέπω. Δεν έχω παράπονο, δηλαδή βλέπω ορισμένα πράγματα. Δίνουν βήμα στους νέους δημιουργούς όμως? Ναι, ενίοτε ναι. Ενίοτε ναι, δίνουν. Σε όλους? Σε αυτούς που τους αρέσουν, τέλος πάνω κάθε παραγωγός και κάθε σκηνοθέτης. Σήμερα δεν μου έχουν δώσει ποτέ, αλλά δεν με ενδιαφέρει.